Οι εικόνες θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα. Όχι έτσι, όχι έτσι. Εδώ μας καταντήσανε, εδώ μας φτάσανε. Οι αλήτες. Η οικογένεια Κούζιλου ζει εδώ και 2 χρόνια στο σκοτάδι. Οι γονείς μακροχρόνια άνεργοι, με μηδενικό εισόδημα, ζουν από τα συσίτια και την αλληλεγγύη των συμπολιτών τους. Τα 3 παιδιά τους παίζουν και διαβάζουν υπό το αχνό φως της λάμπας πετρελαίου. Είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Μαγειρεύω με πετρογκάζ. Τα πράγματα, ό,τι είναι του ψυγείου, τα βγάζουμε έξω στο μπαλκόνι μας, να διατηρούνται. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να είναι οι διαδικασίες όσο γίνεται πιο λιγότερο επίπονες για τα παιδιά μας. Ένταση με σπροξήματα και περιορισμένη χρήση χημικών επικράτησε το μεσημέρι κάτω από το πολιτικό γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παγκράτη. 26 χρόνια στην εκπαίδευση, διδάσκω και ξαφνικά μία μέρα είδα από την τηλεόραση να απολύομαι και να βγαίνω σε διαθεσιμότητα. Η εικόνα που βλέπετε είναι από την λαϊκή αγορά στον Άγιο Αντώνιο Περιστερίου. Χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής σχημάτισαν μια τεράστια ουρά τουλάχιστον 300 μέτρων από τις 8 το πρωί για να προμηθευτούν δωρεάν οπωρολαχανικά που διέθεσαν οι παραγωγοί και οι πολιτές των λαϊκών αγορών. Πείτε μου, μπορείτε να μου πείτε έναν άνθρωπο που μπορεί να βοηθήσει το παιδί μου να βρει μια δουλειά? Αυτό είναι ελεημοσύνη.